ξεκινήσω ποιοτικά. Καρτούν. Έτσι, να σε δω με ποιότητα. Ποιοτικά, ωραία. Και με την φίλη μας και αδελφοποιητή μας, δεν ξέρω αν είναι, Νατάσα Μποφίλιου, που έχει ξεκινήσει, παιδιά, ωραία, πολύ ωραία. Είναι από τη συνέντευξή της, λοιπόν, που έδωσε στην εφημερίδα των Συντακτών. Είπε πολλά. Αυτά όμως που ενόχλησαν, τουλάχιστον το διαδίκτυο, ναι, έχει προκληθεί. Εδώ πέρα δεν γίνεται δημόσια συζήτηση. Ούτε για το μνημόνιο δεν έχουμε συζητήσει και δεν έχουμε τσακωθεί. Όλοι, σου λέω, δύο μόνο φράσεις από αυτές που έκαψαν το διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δικτατορία. Θα ήταν ωραίο να γινόταν μια παγκόσμια επανάσταση. Μακάρι να υπήρχε ένας ηγέτης, να τα παρατήσω όλα και να πάω μαζί του στο βουνό. Έτσι, με τη ΒΑΓ. Αλλά αυτά είπε. Γιατί δεν πάει. Αυτά. Γελάτε. Θέλω τους γέλωτες εδώ πάει, πέρα. Είναι λίγο καλύτερα εδώ πέρα στην Αθήνα, στην νυχτερή. Λοιπόν, βγάζουμε περισσότερα χρήματα. Έτσι. Ακούστε να δείτε, ο καθένας είναι ελεύθερος, παιδιά, να λέει την άποψή του. Δημοκρατία έχουμε και μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας. Η άποψή της όμως αυτή, Φέη, οφείλω να σου ομολογήσω ότι άρχισε έναν κικαιώνα, έναν τυφώνα, μια καταιγίδα δηλώσεων και αντιδράσεων, ξεκινώντας από κάποιους που είναι λίγο περισσότεροι επώνυμοι. Περισσότερο επώνυμοι, Πέτρο Τατσόπουλο, εγώ σας πιάνω έναν. Ένας είναι ο Πέτρος Τατσόπουλος, και μη εξαιρεταίος. Που έχει πάει και τη μισή Αθήνα, ναι. Λοιπόν, έγραψε στο Facebook, λοιπόν, ο Πέτρος Τατσόπουλος ότι είσαι μια χαζοβιόλα, οι άνθρωποι που ανέβαιναν στο βουνό ρίσκαραν τη ζωή τους, εσύ δεν ρίσκαρες τίποτα. Ο κύριος Τατσόπουλος, λοιπόν, λέει ξεκάθαρο ότι είναι χαζοβιόλα. Χαζοβιόλα δεν είναι ωραίο. Καθώς, συμφωνούμε απόλυτα. Η κυρία Μποφίλιου, ναι, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν ταιριάζει ούτε, ούτε στον κύριο Τατσόπουλο ταιριάζει, σίγουρα, ούτε στην κυρία Μποφίλιου. Από τη συνέντευξή της και αυτές τις δύο προτάσεις, ήταν αναμενόμενο ότι θα σχολιαστεί. Βεβαίως. Γιατί είναι κάτι πολύ απόλυτο. Μετά, εντάξει, είχε και ένα διαφορετικό lifestyle. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς να γράψεις και το χαζοβιόλα. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Ο καθένας μπορεί να λέει, να κρίνει και να κρίνεται. Απλά τώρα ο κύριος Τατσόπουλος, επειδή έχει μιλήσει στο παρελθόν, έχει φτάσει λίγο στα άκρα και ο ίδιος, μιλώντας για τις σεξουαλικές του, εν πάση περιπτώσει, το σεξουαλικό επεκτατισμό που έχει υπηρετήσει στη ζωή του. Έχει πάει με τη μισή Αθήνα, το ναι, έχει πει ο ίδιος. Επειδή λοιπόν είναι ένας κατακτητής. Καλά, και επειδή έκανε και εκείνη τη δήλωση, σημαίνει ότι δεν μπορεί και τώρα να μιλήσει σοβαρά. Αλλά εντάξει, και ο ίδιος τα λεγόμενά του έχει μετανιώσει. Έχει κάνει και άλλα 100 καλά. Έχει κάνει άλλα 100. Αλλά δεν το χαρακτηρίζει. Το να εξφενδονήσει όμως. Άσχετο όμως με τη δήλωση με το πόσες γυναίκες έχει πάει. Εγώ προσπαθώ να είμαι αντικειμενική. Αλλά να ακούσει το όνομά του, αυτό σκέφτεται. Ναι, παιδί μου, ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει πράγματα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει μια άποψη. Αλλά το να αποκαλείς μια καλλιτέχνηδα η οποία έχει δώσει πολύ καλά δείγματα γραφής αυτή και τη στιγμή, χαζοβιόλα. Και να μην ήταν καλλιτέχνηδα. Για το να αποκαλείς έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που εκφράζει μια άποψη χαζοβιόλα, εκθέτει εσένα καταρχάς. Αν μου το πας στο φεμινισμό, δεν ξέρω. Εδώ πάντως πρόκειται για μια. Ξέρεις που το πάω. Ότι όταν ξεκινάς μια χαζοβιόλα είσαι, δεν συνεχίζεις να διαβάζεις που μπορεί να έχει τα 100 δίκαια και να ακούσεις και μια άποψη και να σκεφτείς και έναν άλλο δρόμο. Θα το διαβάσεις. Αυτό θέλω να σου πω. Στο μια χαζοβιόλα είσαι. Ακυρώνει τον ίδιο του τον εαυτό. Τον Τατσόπουλο το για την ακρίβεια το πώς ξεκινούσε. Νατάσα μου γλυκιά, μια χαζοβιόλα είσαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Το είπε τρυφερά δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι πολλοί επαναστάτες είναι επαναστάτες από τον καναπέ και στα λόγια όλοι πρώτοι είμαστε. Και τελικά στις πράξεις δεν αποδεικνύουμε καθόλου αυτά που πιστεύουμε στο τέλος. Και η Νατάσα από φίλου θεωρώ ότι δεν συνάδει πολύ η ιδεολογία της με αυτό που πράττει στο τέλος της ημέρας. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη και το χαζοβιόλα, μωρέ, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και τόσο προσβλητικό. Στηρίζω τα Τσόπουλο. Στηρίζω τα Τσόπουλο γιατί θα τον συναντήσω αύριο. Όπα, Σοφία. Στηρίζω τα Τσόπουλο. Παιδιά, το χαζοβιόλα είναι βρισιά, είναι προσβλητικό. Και είπαμε ότι χαρακτηρίζει εγώ πρώτα θεωρώ, αυτό που το λέει. Είναι σαν να λέει μη μιλάς και γι' αυτά εσύ ασχολούσαι με τα δικά σου. Έτσι, άκου να δεις τι έπαθε η Μποφίλιο τώρα. Έως και πολύ σεξιστικό θα το χαρακτήριζα. Η Μποφίλιο έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα των Συντακτών, η οποία είναι μια αριστερή εφημερίδα, αισθάνεται και άνετα η γυναίκα. Και ίδια νομίζω ότι έχει και άλλες φορές. Είναι άνετα η γυναίκα και τα είπε εκεί. Ο καθένας φυσικά είπαμε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά όταν δεν συνάδει αυτό με το lifestyle σου και με αυτό που ακολουθεί στη ζωή σου, δεν μπορεί τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με δικτατορία και θα ήταν ωραίο να γινόταν μια παγκόσμια επανάσταση. Πώς να γίνει επανάσταση από τα μπουζούκια και από τις καμπιές και από τα νυχτερινά κέντρα που πηγαίνει η κυρία Μποφίλιου, εκεί που έχει παρκαδόρους, εκεί που το ποτό κάνει πόσο κάνει, εκεί που παίρνει πόσα μεροκάματα και καλά κάνει και το παίρνει. Αλλά όταν κάνεις αυτή τη ζωή, δεν μπορείς να λες ότι θέλω έναν ηγέτη να πάω στο βουνό. Πώς θα πας στο βουνό με την τουαλέτα και το τακούνι. Έχεις δικαίωμα να λες ό,τι θέλεις. Απλώς τι γίνεται.
Κάπου το χάσαν όλοι στην πορεία. Διότι τι θέλουν να πούνε, ότι ρε Συνατάσα, έχεις μια φωνάρα, οκ, θες να το παίξεις έντεχνη. Όμως. Γιατί, τι σημαίνει να το παίξεις, γιατί να μην είναι. Γιατί δεν είσαι έντεχνη. Όταν το έντεχνο στο δηλαδή υποστηρίζει. Δηλαδή, μόνο αυτοί που τραγουδάνε στο κουτούκι έχουν δικαίωμα να έχουν μια αριστερή ιδεολογία. Δηλαδή, πρέπει να τραγουδάς στο κουτούκι να είσαι εξυπόλυτος. Μισό λεπτάκι, συμφωνήσω ότι και τα λόγια μας πρέπει να συνάδουν με τις πράξεις της ζωής μας. Διότι τα λόγια της, ναι, είναι από αριστερή οικογένεια, το σέβομαι. Ναι, έχει μια αριστερή κουλτούρα, το σέβομαι. Τα όσα είπε σε όλη τη συνέντευξη, γιατί διάβασα, είναι ανιστόρητα. Δηλαδή, τελείτρικη μία εν κρανίο. Τι εννοεί. Δηλαδή λέει τρελά πράγματα. Όπως... Ότι είναι τροτσκίστρια, αλλά ψηφίζει κουκούα. Το είπα. Το είπα. Λέω να το είπα. Που δεν συνάδουν αυτά τα δύο. Έτσι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι που δείχνει ότι δεν ξέρει ούτε καν την ιστορία τη αριστερά. Να πω κάτι. Να κρατήσουμε ότι είναι αριστερή. Λοιπόν, εννοεί ότι είναι επιφανειακά. Είναι αριστερή. Αυτό έχει καταλάβει. Και το λέει ο Μπογδάνο. Ο Μπογδάνο, παιδιά, μέσα στην τρέλα του είπε και κάτι πάρα πολύ καλά. Στην τρέλα του. Ο Μπογδάνο που κολλάει, βρε παιδιά. Είναι δυνατόν να μην μιλήσει ο Μπογδάνο. Λοιπόν, ο Μπογδάνος είπε, Μποφίλιου, η γνήσια επίγονος των αριστεροκουλτουροβάρδων της μεταπολίτευσης, των κλαψιάριδων της ευμάρειας, των επιδοτούμενων κραουνάκιδων, να διοριστεί άμεσα. Καλά. Και πιο κάτω στα σχόλια, άρη μισό λεπτό, λέει ότι όλο αυτό που κάνει... Ο κραουνάκης που κολλάει. Γιατί πάρει...